Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο σεναριογράφος αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά. Μπορεί να συνέβη σαν χθες, πριν από μια εβδομάδα ή και πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι ή και να μην σας θυμίσουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσεις έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίες και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας, που περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα, ίενες. Είναι όμως. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σωπαίνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Στην αρχή δεν θέλεις ούτε να βλέπεις, ούτε να σε βλέπουν. Θέλεις να κρυφτείς κάπου, να το βάλεις στα πόδια. Τουλάχιστον έτσι ένιωθα εγώ, δεν ξέρω. Μετά περνάς σε αυτό που εγώ λέω τρόμος της αφής. Μόλις πάει κάποιος να σε αγγίξει, τρομάζεις. Το βάζεις στα πόδια. Να φανταστείς κρύβω τα γενέθλιά μου, γιατί δεν θέλω να με αγκαλιάζουν και να με φιλάνε. Ταυτότητες, παρακαλώ. Τα χέρια σας στην οροφή του αυτοκίνητου, παρακαλώ. Τι κάνετε? Έλα, έλα, πες τα μάξι τώρα. Όπου κάτι μπουτάκια. Έλα, πες τα μάξι. Πού πας, μπουτάκια, πού πας. Κερατός, δίστασα πολύ πριν αποφασίσω να σας διηγηθώ την απόψινή ιστορία. Και αν τελικά το αποφάσισα, είναι γιατί κάποια φωνή μέσα μου επιμένει ότι η αλήθεια είναι πάντα προτιμότερη από το ψέμα, την υποκρισία και το πέπλο σιωπής που καλύπτει συνήθως τα πράγματα. Η απόψινή μας ιστορία έχει δύο όψεις. Η μια αφορά εμάς ή κάποιους από μας, και η άλλη αφορά τους ήρωες της ιστορίας μας, τους γονείς της Λένας, φίλους και συγγενείς. Ο κοινός παρονομαστής που συνδέει τους μεν με τους δε
είναι η ντροπή και η προκατάληψη ότι μερικά πράγματα καλύτερα να κρύβονται. Είτε γιατί είναι πολύ άγρια και βία και μας αρέσει να πιστεύουμε ότι το ψέμα είναι προτιμότερο από τη βία. Είτε γιατί ντρεπόμαστε. Έστω κι αν υπήρξαμε θύματα, πολλές φορές προτιμάμε να ταπεινωθούμε παρά να εκτεθούμε. Αξίζει λοιπόν να αφηγηθώ την ιστορία της Λένας για να καταγράψω την τόλμη και την επιμονή της. Τι είναι. Πονάω. Άσε με. Πονάω. Άσε. Φύγε. Κουστάρες να σε δέρνω. Αυτά τα κουνελάκια εκεί έξω, ε. Ακούς. Όχι. Κουνελάκι. Κουνελάκι. Σύλλο που θα το φας. Μες στο μικρό σου περιβολάκι. Τρέχες να μην τρέχεις. Μην ρωτάς τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρεις αν αυτό που σε κυριεύει είναι η αηδία, ο πόνος ή ο φόβος. Μάλλον είναι και τα τρία μαζί και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ξέρεις τι μου τριβέλιζε το μυαλό όσο διαρκούσε το μαρτύριο. Γιατί με κάνουν και πονάω. Δεν τους έφτανε να μ' αναγκάζουν να με πονάνε όμως γιατί. Χαζή ερώτηση, ε.
Αυτός ο Μάκης. Σε ταλαιπώρησε, Είναι ανώμαλος ο μαλάκας. Γι' αυτό δεν τα πάει καλά με τις γυναίκες. Καμιά δεν του κάθεται. Τι νομίζεις, ότι θα σε αναγκάσω να πλαγιάσεις μαζί μου? Μα δεν το έχω ανάγκη. Οι γυναίκες σε μένα με παρακαλούνε. Ψυχικό κάνω. Άμα δεν θες, εγώ δεν θα σου κάνω τίποτα. Θέλω όμως να δεις τι χάνεις. Πιάσε και θα καταλάβεις. Πιάσε, δεν θα πάθεις τίποτα. Εγώ φταίω. Τα ρούχα δεν σε αφήνω να κάνεις σωστή επαφή. Μη βιάζεσαι. Άλλωστε το είπα. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτε αν δεν το ζητήσεις μόνη σου. Οι γυναίκες με παρακαλάνε. Στο είπα. Στο τέλος θα με παρακαλέσεις. Θα δεις. Πολύ ταλέντα αυτό ο Σόντος, ρε παιδάκι μου. Πώς τους κάνει έτσι και τον παρακαλάνε. Καλά μου κάνει εντύπωση, ρε. Τι έγινε, γιατί με κοιτάς έτσι? Λοιπόν, μετά είναι η σειρά σου, έτσι. Ο μεγαλύτερος πρώτος, ο μικρότερος τελευταίος. Ας το για άλλη φορά, δεν κουστάρω. Τι το κουστάζεις, μαλακισμένο? Γκόμενες αγούστες σου δεν βρίσκουν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μ' έκανε χρυσό και την πήδησα. Εσύ, ο μικρός πάλι το δύσκολο κάνει. Και αυτή του ξυλίζει. Πας και δεν σου σηκώνεται. Δεν μου λένε. Μήπως είσαι αδερφή. Άσε με, ρε Μάκη. Λες να έχω αδερφό που είσαι και να μην το ξέρω. Άσε πια αυτές τις μαλακίες. Άντε, δεν πήγαινε. Άντε. Θα πάω μόνος μου. Άφησε με, ρε. Θα πάω μόνος μου. Άφησε με. Άφησε με. Θέλουμε μια χάρη από σένα. Ο Κωστάκης από εδώ. Ναι. Δεν έχει ξαναπάει με γυναίκα. Μήπως θα μπορούσες να το ξεπετάξεις λίγο? Με παρακαλώ, λυπήσουμε. Δεν αντέχω. Σε παρακαλώ. Ψυχικό θα κάνεις. Πού να ψάχνουμε να του βρούμε γυναίκα τώρα τέτοια ώρα? Τι τον παρακαλάτε, τι παρακαλάτε? Αυτή ψοφάει! Εντάξει! Αλλά θα φύγετε. Θέλω να είμαι μόνος. Ωμα και άμα γλυκαθίζω, θα ξεκολλάς μετά. Κοίτα το μαλακισμένο, καλή ολόκληρο, θα πάει να πηδήξει μια ακόμα. Αν δεν φύγετε, δεν κάνω τίποτα. Πάμε, ρε, μπας και κάνει κάτι. Πάμε. Σε παρακαλώ, επειδή ο Κωστάκης είναι πρωτάρης, μην τον τρομάξεις με τη λύσα σου. Να έρθω μετά! Να έρθω μετά! Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Μην κλαψουρίζεις και μου τη σπάς γαμότο μου! Έλα να τελειώνουμε! Χτύπαμε. Αλλιώς θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε. Χτύπαμε! Θες ξύλο, ε! Μόνο με το ξύλο ευχαριστιέσαι, έτσι! Να! Να! Σ' αρέσει!
ξύλο, ε! Τι με ρωτάς τώρα? Πού θες να ξέρω αν το έκανε ποδηλία επειδή με λυπήθηκε? Εγώ το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να γλιτώσω από άλλο ένα βασανιστήριο. Τελικά μάλλον ο φόβος τον κράτησε. Ο φόβος μήπως αποτύχει. Αυτό είναι το μόνο που σας σταματάει. Ο φόβος μήπως ξεφτυλιστείτε. Έτσι είναι. Σου έφερα κάτι να φας. Δεν θέλω, δεν πεινάω. Μα πρέπει να φας, δεν κάνει να μένεις νηστική. Θέλει να φάει από το χέρι μου, δεν αυτό σου κάνει να ζει. Είσαι βέβαιος ότι θα με κάνεις να λιώσω και θα μου ανοίξει η όρεξη, ε? Τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε. Οι γυναίκες όταν τις αγγίζω λιώνουν και με παρακαλούν όπως με παρακαλούσες κι εσύ. Ναι, ναι, ξέρω. Με κάνεις και εμένα να ουρλιάζω. Όχι όμως επειδή μ' άρεσε. Δεν μου λες. Θέλεις να ξαναδοκιμάσουμε να δεις πώς θα με παρακαλάς πάλι? Ξέρεις ποια είναι η βλακεία σου. Με κρατάς κλεισμένη εδώ μέσα με το ζόρι. Με τρομοκρατείς. Ενώ θα μπορούσα από την αρχή να μου πεις να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Καλά ψάχνεις για μαλάκες, ε. Δεν θα ερχόσουν μαζί μου με τίποτα. Τα βλέπεις. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Φοβάσαι να ρισκάρεις. Δηλαδή τώρα... Τι θέλεις να μας πεις? Ότι θα ερχόσουν μαζί μου επειδή με γουστάρεις? Αν είπα ντρίμα. Υποχρεώσεις δεν έχω. Θα ερχόμουν και εκδρομή μαζί σου αν γουστάρα. Αλλά δεν θα τολμήσει, τι φοβάσαι? Από αυτό εδώ το κρεβάτι, περάσαν άλλες 10 πριν από σένα. Και όλες με παρακαλούσαν όπως και εσύ. Αυτό μου φτάνει. Δεν σου φτάνει. Αρκίζεις αυτό, γιατί δεν έχεις κότσια για παραπάνω. Εσύ θα χάσεις. Γουστάρω. Φέρ τα πράγματά της. Σωτάν το μάθει ο Μάκης. Κάσε και φέρ τα πράγματά της. Θα έρθεις και εσύ μαζί. Αφήστε με να φτιαχτώ λιγάκι. Αν δεν με πιστεύετε, κλειδώστε την πόρτα. Γουστάρω. Δεν έχεις παράπονο, ε? Σε ωραίο μαγαζί σε έφερα. Ναι, το βλέπω. Κοίταξε, πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το μαγαζί. Κανένας δεν με ξέρει. Το λέω, μη βάλεις τίποτε ιδέες στο μυαλουδάκι σου. Τι θα γίνει στην πόρτα, την βγάλουμε? Έχεις δίκιο. Θα με περάσει για κανένα μαλάκα, ε? Προχώρα.
Τι θα πιούμε? Ένα ουίσκι σκέτο. Βάλε δύο. Και ένα σφινάκι για το μικρό. Τι κάνουμε τώρα? Ξέρω εγώ. Εσένα παρακαλάνε οι γυναίκες. Θα πρέπει να ξέρεις. Καμιά γυναίκα δεν σε παρακάλεσε παρά μόνο όταν τις ανάγκαζες, έτσι. Δεν έπρεπε να σε φέρω εδώ. Είμαι έξω από τα νερά μου και μου κάνεις την καμπόσα, ε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Κωστή, τι θέλεις να κάνουμε? Να χορέψουμε. Βλέπεις, αυτός ξέρει πώς να αρχίσει. Πάμε. Βάλουμε ένα ακόμα. Φοβήθηκες. Τι ερώτηση είναι αυτή? Φτάνει σε ένα σημείο που λες δεν έχω πια να χάσω τίποτα. Από το να με σκοτώσουν, καλύτερα να γλιτώσω. Εξάλλου από τη στιγμή που τον έπεισα να με βγάλει έξω από το σπίτι, ήξερα ότι θα γλίτωνα. Άλλο δεν ήξερα. Ότι η σωτηρία και η λύτρωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να σωθείς από κάτι, αλλά να μην γλιτώσεις από αυτό. Να σε κυνηγάει για πάντα. Ακούγεται παράξενο αυτό που λέω, αλλά αν δεν το περάσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτό που πέρασες, κοριτσάκι μου? Δεν μπορώ, δεν τολμώ να... Θεέ μου, τι είναι αυτό το κακό που μας βρήκε? Σκότωμα θέλουν. Στήσιμο στα 6 μέτρα. Αν τους βρω, θα το κάνω με τα ίδια μου τα χέρια. Τι αγωνία είναι αυτή που περάσαμε, Λένα μου. Δεν ξέραμε αν ζήσει, αν πέθανες. Όλη η αστυνομία σε ψάχνει. Θα πρέπει να τους ειδοποιήσουμε. Να σταματήσουν τις έρευνες. Και τώρα τι τους λέμε? Άστο για απόψε, πατέρα. Θα πάω εγώ αύριο να τους τα πω. Αρκετά πέρασες. Δεν χρειάζεται να ταραχτείς άλλο. Άσε. Θα τους μιλήσω εγώ. Τι να τους πεις άλλωστε? Αυτά που έγιναν, τι άλλο.
Να ψάξουν να τους βρουν. Ας ηρεμήσουμε πρώτα, Λένα μου. Άσε να το σκεφτούμε λιγάκι. Τι να σκεφτούμε, μάνα. Αυτοί αύριο θα ψάχνουν για άλλη κοπέλα. Να είσαι σίγουρη. Συζήτησέ το και με τον Θέμο. Να ρωτήσει τη γνώμη του. Εκεί που πήγαινες στο αυτοκίνητό σου, αυτοί έπεσαν πάνω σου. Είναι η τρίτη φορά που με ρωτάς. Λες να σου λέω ψέματα. Δεν είπα αυτό. Απλά απορώ με το θράσος τους να σου επιτεθούν μέσα στο πάρκινγκ. Τι σε απασχολεί πιο πολύ, το θράσος τους ή αυτά που πέρασα εγώ? Ανέβασες τις φωνές, θα τρέχαν τουλάχιστον 100 άτομα. Ποιος το σκέφτεται εκείνη τη στιγμή? Ο καθένας τη θέση σου θα είχε παραλύσει. Εκείνο που προέχει τώρα είναι να το διώξεις από τη σκέψη σου. Να ηρεμήσεις. Ένας τρόπος υπάρχει να ηρεμήσω. Να τους δω πίσω από τα σίδερα. Αργά ή γρήγορα θα τους πιάσουν. Δεν θα ξεφεύγουν πάντα. Από μένα πάντως δεν πρόκειται να ξεφύγουν. Θα πάω στην αστυνομία και θα τα πω όλα. Ό,τι ξέρω. Θα υποστείς τέτοιο εξευτελισμό για να κλείσεις 3 καθάρματα στη φυλακή? Εγώ θα εξευτελιστώ? Από πότε εξευτελίζεται το θύμα? Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να σου ρίχνουν λάσπη. Να λένε ότι εσύ τους προκάλεσες. Δεν τους προκάλεσα εγώ. Όλο εκεί το πας. Δεν το πάω πουθενά. Απλά σου λέω ότι εσύ θα κρύβεσαι στο τέλος. Οι γονείς σου θα αλλάξουν συνοικία. Και εγώ δεν θα τολμάω να κοιτάξω τους συναδέλφους μου στα μάτια. Κοίτα να δεις πώς καταντούν τις κοπέλες. Τις βασανίζουν και μετά τις φωτογραφίζουν. Και μου λες να σωπάσω. Φωτογράφησαν και σένα? Πού θες να ξέρω. Δεν τους ρώτησα. Σκέφτεσαι τι θα γίνει αν βγει αυτή η φωτογραφία στο δικαστήριο? Σκέφτεσαι τι θα πει ο κόσμος? Αυτό είναι το μόνο που σε απασχολεί? Τι θα πει ο κόσμος? Αν πας στην αστυνομία δεν μπορούμε πια να είμαστε μαζί. Είναι σαν να καταστρέφεις την καριέρα μου. Θα καταστρέψω την καριέρα σου επειδή με βασάνισαν? Ας πρόσεχες. Κάνεις να κρύβω το πρόσωπό μου από τον κόσμο. Ακούσες? Το πρόσωπό σκέφτεσαι, ε? Αυτά που τράβηξα δεν μετράνε καθόλου. Ήθελες και τα τράβηξες. Τι θα πει αυτό? Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι πήγαινες γυρεύοντας. Τι δουλειά είχες σε υπόγειο πάρκινγκ εκείνη την ώρα? Λένα μου, θα καταστρέψεις τη ζωή σου. 3 αλήτες θα γίνουν αιτία να πικράνεις εμάς, να διακόψεις με το Θέμο. Αξίζει τον κόπο? Ας το ξεχάσουμε, σε παρακαλώ. Να το ξεχάσω. Καλά ο πατέρας. Ούτε εσύ καταλαβαίνεις τι πέρασα. Αυτό που πέρασες δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα περάσεις σαν μαθευτή. Η ντροπή είναι καλύτερα να κρύβεται. Μα ποια ντροπή να κρύψω? Τι έκανα εγώ για να ντρέπομαι? Δεν πρόκειται να σωπάσω και να καταπιώ τον εξευτελισμό μου επειδή σας βολεύει. Θα πάμε αύριο το πρωί μαζί στην αστυνομία και θα πάρεις πίσω την κατάθεσή σου. Αλλιώς θα φύγεις από το σπίτι μου. Αν είναι να σου βγει το όνομα, καλύτερα να σε ξεγράψω. Τι έκανα και θα μου βγει το όνομα? Τι έκανα? Εντάξει λοιπόν.
Εάν δεν με θέλεις, θα φύγω. Θα κάνω όμως το σωστό. Αυτό το πείσμα σου θα μας πεθάνει όλους. Από το κεφάλι σου θα τραβάς όλα. Και τραβάμε κι εμείς, τα θύματα. Καλά το Θεέ μου. Τη ζωή σου δεν τη σκέφτεσαι. Τον πατέρα σου δεν το λυπάσαι. Εμένα δεν με λυπάσαι. Τίποτα δεν σκέφτεσαι. Δεν θα βγεις από εδώ μέσα παρά για να πας μαζί μου στην αστυνομία να αναιρέσεις. Ωστότε θα είσαι κλεισμένη εδώ μέσα. Ώστε αυτά που μας είπες χθες ήταν όλα ψέματα. Φοβήθηκε η κυρία αστυνομία. Φοβήθηκε. Πήγε κρυφά εκδρομή με κάτι φίλες της. Τους χάλασε το αμάξι στην ερημιά και αποκλείστηκαν. Από το φόβο μην τις βάλουμε τις φωνές, σκαρφίστηκε αυτό το παραμύθι. Έτσι έγιναν όπως τα λέει ο πατέρας σου. Μάλιστα. Αν κάποιος επίεσε να αναιρέσει την κατάθεσή σου, πρέπει να μου το πεις. Γιατί κανένας δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Σε πίεσαν. Όχι. Ξέρεις, η ψευδής κατάθεση έχει συνέπειες. Αν σου τραβήξουν μια μήνυση, μπορούν να σε κλείσουν φυλακή, το ξέρεις. Συγχωρέστε, κυρία αστυνομία. Στο κάτω-κάτω μια μήνυση κατά γνώση τον έκανε. Είναι αμαρτία να τις μαυρίσει το ποινικό μητρό για μια τρέλα. Σας το ζητάω σαν πατέρα. Αυτή τη φορά θα στη χαρίσω. Για χάρη του πατέρα σου. Πρόσεξε όμως. Αυτά τα πράγματα πληρώνονται ακριβά. Πες ευχαριστώ στον κύριο αστυνομό. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ποιο θάρρος μου λες. Εκ του ασφαλούς όλα φαίνονται εύκολα. Τι ζητάς το κάτω-κάτω. Κάποια δικαίωση. Να πληρώσουν αυτοί που σου έκαναν μια ζημιά που θα τη σέρνεις όλη σου τη ζωή. Και ξαφνικά πέφτουν απάνω σου όλοι. Η δική σου, το αγόρι σου. Και σου λένε σκάσε. Μη μιλάς. Δεν καταστρέψει τη δική μας ζωή. Και εσύ έχεις γυρίσει δαρμένη, σμπαραλιασμένη, σκέτο χώμα. Έχεις δυνάμεις να αντισταθείς, να το παλέψεις από την αρχή. Μη μου μιλάς για θάρρος. Πού γυρίζεις τέτοια ώρα? Από τις 7 σε περιμένω να πάμε σινεμά. Κανονίσαμε να πάμε σινεμά. Δεν θυμάμαι. Τέλειωσα πιο νωρίς από το γραφείο και πέρασα να σε πάρω. Πειράζει? Όχι, αλλά αν το ξέρα θα σου λέγω ότι είχα εργαστήριο. Ποιος ήταν μαζί σου στο εργαστήριο? Γιάννα και Ματίνα, γιατί? Ποιο είναι το τηλέφωνο της Γιάννας? Θα πάρεις τη Γιάννα να ρωτήσεις αν ήμουν στο εργαστήριο. Γιατί αντιδράσαι έτσι, Λένα μου? Είναι φυσικό να ανησυχούμε μετά από την πόρα που περάσαμε. Την πόρα, όπως τη λες, δεν την περάσατε. Την πέρασα μόνη μου. Γι' αυτό και δεν με πιστεύετε. Πειράζει που θέλω να ξέρω που βρίσκεσαι, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα σου συμβεί τίποτα. Σου είπα ήμουν στο εργαστήριο. Αν δεν με πιστεύεις, φύγε. Δεν πρόκειται να σου δώσω το τηλέφωνο να το τσεκάρεις. Μην το παρεξηγείς. Είσαι τόσο ψυχρή μαζί μου που έχω κάθε λόγο να ανησυχώ. Από τότε που γύρισες, δεν έχουμε κάνει ούτε μια φορά έρωτα. Και πού το αποδίδεις? Ότι σε βαρέθηκα ή ότι σε απατώ? Δεν είπα αυτό. Μα η ψυχρότητα δεν θα σου φύγει αν δεν δοκιμάσεις να την ξεπεράσεις. Πώς να το ξεπεράσω? Κάνετε ό,τι μπορείτε για να μου το θυμίζετε. Εγώ σ' αγαπάω, Λίνα. Είμαι έτοιμος να τα ξεχάσω όλα. Τι ανταλλάγματα θέλεις για να ξεχάσεις? Πες μου, τι πρέπει να κάνω? Δεν σε βίασα εγώ. Είναι άδικο να ξεσπάς εμένα. Εγώ στάθηκα βράχος στο πλευρό σου.
Το διάλο μου, ρημαλάγο. Πού το ξέρεις αυτό το μέρος? Κάποιοι με φέρανε εδώ ένα βράδυ. Κάποιοι. Φίλοι. Τι να σου λέω, δεν τους ξέρεις. Τρώνει. Έλα να χορέψουμε. Ξέρεις ποιοι με φέρανε εδώ? Οι δύο από τους βιαστές μου. Από εδώ τους το έσκασα. Θέλεις να δεις πως χόρευα? Δεν ήμουν και τόσο σεμνή. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τους προκαλέσω. Να τους ερεθίσω. Ο μόνος τρόπος για να το σκάσω ήταν να γίνουμε θέαμα. Να ξεσπάσει φασαρία και να το σκάσω. Σου δίνω μια ιδέα από αυτά που έκανα για να γλιτώσω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πετύχω και με τους άλλους δύο. Να γίνουμε θέαμα και να μπορέσω να το σκάσω. Τώρα τους έπιασα. Θα τους κλείσω μέσα. Θα τους κλείσω μέσα. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία αστυνόμη? Με συγχωρείτε, αλλά η κοπέλα που σας είπε αυτά τα παραμύθια πρέπει να είναι άρρωστη. Παραμύθια, ε? Και αυτά εδώ παραμύθια είναι. Μου επιτρέπετε? Σας επιτρέπουμε, κύριε. Καλώς ήρθες. Μα τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με αυτή τη χειδαιότητα?
Σίγουρα από κάποιο πορνοπεριοδικό θα είναι. Υπάρχουν χιλιάδες τα περίπτερα. Ορίστε. Αυτή είναι. Σώτα, τι λέει η κοπέλα, την ξέρεις. Να σου πω. Πώς τη φορά τη βλέπω. Αυτή είναι, αυτή είναι! Όχι. Γιατί και εσκεμένα εγώ δεν πω άνοιξα! Και οι τρεις! Και οι τρεις! Και οι τρεις! Θα σας φωνάξει ο αστυνόμος μία-μία για αναγνώριση. Θάρρος, έτσι. Σας αφήνω τώρα. Υπάρχουν ορισμένες φωτεινές περιπτώσεις όπου μια απόφαση των δικαστών μπορεί να ανατρέψει τις κοινωνικές συμβάσεις και τα οπισθοδρομικά κατάλοιπα μιας κοινωνίας. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Λένας. Το δικαστήριο καταδίκασε πρωτοδίκως τον Μάκη σε 25 χρόνια φυλακή και τον Σώτο σε 20. Ο Κωστής καταδικάστηκε μόνον σε 7 χρόνια γιατί η Λένα δήλωσε τελικά στο δικαστήριο ότι αυτός δεν την είχε αγγίξει. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στο εφετείο. Σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω με τη Λένα. Ό,τι κι αν λέει, τελικά το θάρρος και η τόλμη είναι απαραίτητα. Τόσο για να μιλήσεις, όσο και για να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Και η Λένα τα είχε και τα δύο. Καληνύχτα σας.